Ούτε και με τα σηματόσχηνα γίνεται. Πιάσαμε το κοντό που ήταν πια ελεύθερος από το δέσιμο που είχε με τα σηματόσχηνα και αρχίσαμε να τον μπάλουμε. Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μας κουκουλώνει. Μας κουκούλωσε και εντελώς. Την ξεκουκουλώσαμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Εκείνη χορέψαμε. Χορέψαμε. Πάνω στο σύμβολο, ναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Δεν θέλω να πω. Η αντίδραση. Μια στροφή, ναι. Η πρώτη αντίδραση. Ναι, γιατί τότε καταφέραμε επιτέλους και την. Το σύμβολο. Τη νύχτα της 30ης προς 31ης Μαΐου 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές αποφασίζουν να κατεβάσουν την ναζιστική σημαία που κυμάτιζε πάνω στην Ακρόπολη, αναπτερώνοντας το ηθικό όλης της Ευρώπης που στενάζει κάτω από το ζυγό των Ναζί. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας, κρατώντας μονάχα ένα ηλεκτρικό φαναράκι και ένα μικρό μαχαίρι, με κίνδυνο της ζωής τους, κατεβάζουν το σύμβολο που πλήγωνε την ελληνική περηφάνεια. Όπως είναι ακριβώς τώρα και όπως είναι στην. Το πώς τα κατάφεραν τότε, το διηγήθηκαν για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1982, 41 χρόνια μετά δηλαδή, στον Φρέντι Γερμανό και στην εκπομπή Αλάτι και Πιπέρι. Σκεφτήκαμε αμέσως τι θα κάνουμε. Ήταν μια τεράστια σημαία. Πώς θα την πάρουμε μαζί μας. Εν τω μεταξύ, η ώρα είχε περάσει βέβαια από την κυκλοφορία. Κότε με μία. Θα αντιμετωπίσαμε περίπου, α πούμε και αυτά. Όχι, είχε περάσει. Η κυκλοφορία ήταν στις 10. Στις 10 και είχαμε φτάσει ήδη στις 12, πιστεύω. Εκείνη την ώρα, κάπου ήταν 12. Και είπαμε πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας. Και σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε, ας πούμε, να κόψουμε από ένα κομμάτι να το πάρουμε. Και την υπόλοιπη να τη μαζέψουμε μπόγο και να την πάμε κάτω στο ξεροπήγαδο. Εκείνο το βράδυ ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας πάνω στην Ακρόπολη δεν ήταν μόνοι. Είχαν, όπως λένε γύρω τους, όλο τον ελληνικό λαό. Την πράξη τους αυτή την αφιέρωσαν στους 120.000 Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους στην κατοχή και εκτελέστηκαν για τα ίδια ιδανικά. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να νιώθουμε οι ένοχοι απέναντι στους άλλους νεκρούς. Στους χιλιάδες, όπως είπες, νεκρούς που μένουν άγνωστοι μέσα στο λαό μας με τα, όπως λέω, αμνημόνευτα ονόματα που δεν τους μνημονεύει κανένας. Και που αν δεν υπήρχε αυτός όλος ο λαός, δεν θα είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι.